Είχαμε μια ανατροπή χθες αργά το απόγευμα. Αρχικά η είδηση ήρθε από το Euronews λίγο τροποποιημένη αργότερα από την επίσημη ανακοίνωση του Διεθνούς Δικαστηρίου της Χάγης. Την είδηση από το Euronews πάντως την αλίευσε ο πρέσβης επιτιμή, ο κύριος Λεωνίδας Χρυσανθόπουλος, ο οποίος τι αλίευσε, ότι η Γερμανία από την αγωγή εναντίον της Ιταλίας στη Χάγη για τις γερμανικές επανορθώσεις αποσύρθηκε από το αίτημα εκδίκασης που ήταν αυτές τις μέρες των ασφαλιστικών μέτρων κατά της απόφασης για την Ιταλία. Αυτά που παίρνουν τα ιταλικά δικαστήρια δηλαδή και λένε για κατασχέσεις. Λίγο αργότερα, όπως διευκρινίστηκε από επίσημη ανακοίνωση του Διεθνούς Δικαστηρίου της Χάγης, η Γερμανία όντως τραβήχτηκε από τα ασφαλιστικά μέτρα, όχι όμως από τη συνολική διεκδίκηση στο Διεθνές Δικαστήριο της Χάγης περί των Ιταλικών αποζημιώσεων, όπου έχει κολλήσει με τη διεθνοποίηση του θέματος και η ιστορία του διστόμου. Θα μου πείτε τώρα και γιατί είναι σημαντικό, γιατί φεύγει και το φύλλο σικής να κρυβόμαστε πίσω από την Ιταλία ως κράτος και ως ενιαία διεκδίκηση. Το επιχείρημα πάει περίπατο, ή τώρα ή ποτέ. Επιπλέον δείχνει ότι οι Γερμανοί και οι Ιταλοί σε επίπεδο κυβερνητικό συνεννοούνται. Διότι η Γερμανία για να αποσύρει τα ασφαλιστικά είπε ότι είναι ικανοποιημένη από την οδηγία που έχει δοθεί στα δικαστήρια για να μην, θα σου το πω σε απλά ελληνικά, για να προχωρούν κατασχέσεις στην Ιταλία. Βέβαια η δικαιοσύνη στην Ιταλία είναι όντως ανεξάρτητη και μπορεί να παίρνει ό,τι αποφάσεις θέλει. Όμως η κυβερνητική πίεση θα αυξηθεί. Καλημερίζω τον πρέσβη, τον κύριο Χρυσανθόπουλο, καλημέρα, και τον συγγραμματέα του Εθνικού Συμβουλίου για τη Διεκδίκηση των Γερμανικών Αποζημιώσεων, Επανορθώσεων, τον κύριο Σιγκελάκη. Κύριε Χρυσανθόπουλο, από εσάς θέλω να ξεκινήσω. Τι συνιστά αυτή η είδηση? Μία είδηση που, όπως πολύ, πολύ σωστά εσείς είπατε, ότι σταματάει τις κατασχέσεις ακινήτων στην Ιταλία, κατασχέσεις που γινόντουσαν κατόπιν δικαστικών αποφάσεων και με αυτά τα χρήματα που θα βγαίνανε από την πώληση των κτηρίων του γερμανικού δημοσίου θα δίδονται αποζημιώσεις εις τα θύματα των καταστροφών που κάνανε οι Γερμανοί στους Ιταλούς μετά το 1943. Λοιπόν, είναι μια απαράδεκτη απόφαση και δεν μπορώ να καταλάβω, όπως και εσείς πολύ σωστά είπατε, ότι η δικαιοσύνη υποτίθεται στις δημοκρατίες ότι είναι ανεξάρτητη. Λοιπόν, δεν μπορεί κατά τη γνώμη μου η κυβέρνηση να δώσει οδηγίες στα δικαστήρια πώς θα χειριστούν ένα τόσο ζωτικό θέμα για τους Ιταλούς. Και βεβαίως αυτό, όπως πάλι σωστά είπατε στην εισαγωγή σας, αυτό δημιουργεί μια ανάγκη στην Ελλάδα να βγει μπροστά επιτέλους και να κάνει ό,τι έκανε και η Ιταλία, και με αυτόν τον τρόπο θα υποχρεωθεί η Γερμανία να δεχθεί να συζητήσει τα δικά μας τα θέματα. Ανεξάρτητα αν πάει στη Χάγη η Γερμανία ή δεν πάει στη Χάγη, θα πρέπει να ανοίξει το θέμα με την Ελλάδα για να δούνε πώς θα το χειριστούν. Λοιπόν, αυτό είναι ένα μικρό πρώτο βήμα το οποίο η Γερμανία αρνείται να κάνει μέχρι στιγμής. Αυτά επί του παρόντος, δηλαδή, και εγώ αυτή τη στιγμή προσπαθώ να συνοηθώ με Ιταλούς για να δω πώς θα το χειριστούν αυτό, και ότι και κανονικά θα πρέπει να ξεσηκωθεί ολόκληρη η Ιταλία για το θέμα αυτό, και κυρίως διότι δημιουργείται και ένα ταμείο όπου θα μπαίνουν χρήματα του Ιταλικού Δημοσίου, ναι, για να πληρώσουν ορισμένες αποζημιώσεις από τις καταστροφές που κάνανε οι Γερμανοί. Πράγμα το οποίο είναι ανήθικο αυτό. Δηλαδή, κύριε Χρυσανθόπουλε, επειδή καλά το λέτε, τα ασφαλιστικά εκεί στοχεύουν, διότι από τις συνολικές απαιτήσεις δεν φεύγει από τη Χάγη η Γερμανία. Το διευκρίνησε στην. Όμως, εδώ υπάρχει ελοχεύει ο κίνδυνος, θα ακούσω λίγο και τον κύριο Σιγκελάκη. Οι ίδιοι Ιταλοί πολίτες μέσα από το ταμείο, δεν ξέρω αν τα πάρουν και από το Ταμείο Συνοχής, να πληρώνουν τις αποζημιώσεις για την Ιταλία των Γερμανών. Αυτό κινδυνεύει να συμβεί. Αυτό, ναι, προς τα εκεί πάει, και έχει γίνει μια πολύ ωραία συνεννόηση φαίνεται μεταξύ των Γερμανών και του Ντράγκη,
να κινηθεί η κατάσταση προς αυτή την κατεύθυνση. Σημειωτέων δε, υπάρχει και μια άλλη μεγάλη διαφορά μεταξύ Ελλάδος και Ιταλίας, είναι ότι η Ιταλία ήταν σύμμαχος της Γερμανίας μέχρι το 1943, μέχρι όταν έπεσε ο Μουσολίνι. Σωστό. Λοιπόν, ενώ εμείς δεν είμαστε. Από την αρχή πολεμήσαμε και πάθαμε αυτά που πάθαμε. Άρα, κατά τη γνώμη σας, εδώ εναπόκειται στο πώς θα συμπεριφερθεί η Ιταλική δικαιοσύνη. Ναι. Είναι κρίσιμο. Μισό λεπτό, κύριε Χρυσανθόπουλε, μη φύγετε παρακαλώ. Κύριε Σιγκελάκη, καλημέρα. Καλημέρα σας, κύριε Σαχίνη. Ευχαριστώ για την πρόσκληση και σας χαίρω για τα αντανακλαστικά σας. Πείτε μου σας παρακαλώ, τι εκτιμάτε, διότι από τα ασφαλιστικά φεύγει η Γερμανία, η οποία λέει, η ανακοίνωση λέει, ακριβώς γιατί είναι ικανοποιημένη από τις εξηγήσεις που έδωσε η Ιταλική κυβέρνηση περί των κατασχέσεων, αλλά δεν φεύγει από τη συνολική διεκδίκηση. Στον πυρήνα όμως, τι ανακύπτει? Κοιτάξτε, υπάρχουν φήμες ότι το σκέφτεται η Γερμανία να αποσύρει και τη συνολική προσφυγή. Αυτό μάλλον όμως εικάζω ότι δεν θα το κάνει, γιατί δεν είναι βέβαιη για την εξέλιξη των πραγμάτων, και θα εξηγήσω γιατί δεν είναι βέβαιη, παρά τις καλές εντός εισαγωγικών για τη Γερμανία σίγουρα καλές προθέσεις της κυβέρνησης Ντράγκη, που φαίνεται εδώ ότι έχει έρθει σε μια βρώμικη συναλλαγή, σε μια υπόγεια συμφωνία με τη Γερμανία, από κοινού προσφυγή στη Χάγη, με σκοπό να φράξουν το δρόμο των θυμάτων της ναζιστικής θηριωδίας, να εμποδίσουν την εκτέλεση αποφάσεων των Ιταλικών δικαστηρίων, και για να χρυσώσουν το χάπι στα θύματα, έφτιαξε ο Ντράγκη, η κυβέρνηση Ιταλική δηλαδή, με το νομοθετικό διάταγμα 36 του 2022, ιδρύει ένα ταμείο για την αποζημίωση των θυμάτων του ναζισμού στην επικράτειά της. Και θα πείτε, μα είναι κακό αυτό? Κοιτάξτε, υπάρχουν εδώ διάφορα θέματα. Είναι πρώτο, για παράδειγμα, ότι το ταμείο χρηματοδοτείται από το Ιταλικό κράτος και όχι από την Ομοσπονδιακή Δημοκρατία της Γερμανίας, κάτι που είναι απαράδεκτο ηθικά, νομικά, ιστορικά, πολιτικά. Αν μάλιστα σκεφτούμε ότι αυτό το ταμείο θα χρηματοδοτηθεί με 20 εκατομμύρια ευρώ για το 23 και με 11.808.000 ευρώ για τα έτη 24-26, μιλάμε δηλαδή για 31-32 εκατομμύρια ευρώ, ένα πολύ μικρό ποσό αν αναλογιστούμε τα χιλιάδες των θυμάτων στην Ιταλία, και αν σκεφτούμε ότι αυτό δεν θα προέλθει, όπως είπαμε, από τη Γερμανία, αλλά από ό,τι φαίνεται από το μερίδιο της Ιταλίας στο Ταμείο Ανάκαμψης, δηλαδή οι Ευρωπαίοι φορολογούμενοι και οι Ιταλοί από αυτό που δικαιούνταν θα πληρώσουν για τα εγκλήματα του ναζισμού, κανείς γίνεται έξαλλος. Και εν πάση περιπτώσει, μετά από τόσα χρόνια υπάρχουν ενδεχομένως και δίθεν ψύχρεμες ρεαλιστικές φωνές που λένε καλύτερα αυτό από το τίποτα. Δεν είναι έτσι, γιατί αυτό γίνεται ακριβώς για να μπει φραγή στις δίκαιες απαιτήσεις των θυμάτων της ναζιστικής θηριωδίας στην Ιταλία, την Ελλάδα και αλλού, και προσπαθούν με έναν τρόπο, θα έλεγα με έναν νομικό ακροβατισμό, να κόψουν τη φόρα στα ιταλικά δικαστήρια. Θα πει κανείς, γίνεται αυτό? Ελπίζω ότι δεν θα γίνει. Και αν θέλετε, κύριε Σαχίνη, έχω την πεποίθηση, βλέποντας την γενναία στάση της Ιταλικής δικαιοσύνης από τότε που ο αείμνηστος ο Γιάννης Σταμούλης με νομικό παραστάτη τον Γιώακιμ Λάου προσέφυγε στην Ιταλία, αλλά ιδίως θα έλεγα μετά τη δίκη στη Χάγη που την είχα και εγώ ζήσει από κοντά και ένιωσα φοβερή ικανοποίηση και θετική έκπληξη από την απόφαση του Ιταλικού Συνταγματικού Δικαστηρίου το 2014 και του Ιταλικού Αρείου Πάγου 3 Σεπτεμβρίου του 19, που απέρριψαν ό,τι η Χάγη είχε δεχθεί, απέρριψαν δηλαδή την ετεροδικία εκ νέου. Θεωρώ λοιπόν ότι ενδεχομένως αυτή η ρύθμιση, αυτό το νομοθετικό διάταγμα της κυβέρνησης Ντράγκη να βγει αντισυνταγματικό, κάτι που το ελπίζουμε. Μάλιστα. Θα επιστρέψω σε εσάς, κύριε Σιγκελάκη, για να απεγκλωβήσω τον κύριο Χρυσανθόπουλο. Κύριε Χρυσανθόπουλε, από όλα αυτά ξέρετε τι προκύπτει? Στην Ιταλία δικαστές υπάρχουν. Στην Ελλάδα? Στην Ελλάδα τα βλέπουμε. Να μην σχολιάσω τι γίνεται στην Ελλάδα. Πρέπει να ξυπνήσουν και οι Έλληνες δικαστές και να κινηθούν. Επίσης θα ήθελα δύο πράγματα να υπογραμμίσω. Ότι το διεθνές δίκαιο πάλι εφαρμόζεται κατ' επιλογή. Θυμόσαστε, 2 Σεπτεμβρίου 2017 οι Ηνωμένες Πολιτείες έκανε κατάσχεση του ρωσικού προξενείου στο Στάτον Άγιο Φραγκίσκο. Μάλιστα. Και ένα εμπορικό κτίριο
που ανήκε με διπλωματικές ασυνδίες στη Ρωσία, στη Ουάσιγκτον. Αυτά παραμένουν κατεσχημένα. Δεν νομίζω ότι πρόκειται να επιστροφούν. Τώρα, γιατί η Ρωσία δεν προσέφηκε και αυτή στη Χάγη, αυτή είναι άλλη ιστορία. Αλλά εμείς, οι τέσσερις οργανισμοί που κυνηγάνε αυτό το θέμα μαζί με τον κύριο Σιγελάκη, δηλαδή το ΙΧΑ, το Ελληνικό Καναδικό Κογκρέσο, το Hellenic American Council, το Ίδρυμα Νεκρεπόντι και η Παμακεδονική Γερμανίας, θα συνεχίσουμε να ασκούμε πίεση προς την κυβέρνηση. Κύριε Πρέσβη, σας ευχαριστώ πολύ. Καλή σας ημέρα. Εσείς σημάνατε συναγερμό. Ο κύριος Σιγκελάκης πήρε το συναγερμό και τον διέδωσε. Κύριε Σιγκελάκη, με όλα αυτά, με τις κυβερνητικές καντρίλες, εντάξει, θα τα βρούνε οι κυβερνήτες. Είναι προφανές. Άλλωστε, ο κύριος Ντράγκη έχει μια εμπειρία ως Ευρωπαίος τραπεζίτης για το πώς γίνονται οι διακανονισμοί. Πολύ σωστά. Μάλιστα. Το ερώτημα είναι εδώ τι γίνεται. Διότι με τον ένα ή τον άλλον τρόπο δεν μπορεί να επαφίεται, για παράδειγμα, η Ελλάδα στο πώς θα λειτουργήσουν οι Ιταλοί δικαστές που έχουν και άλλα κριτήρια και καλά κάνουν και έχουν άλλα κριτήρια, αλλά πάντως βγάζουν γενναίες αποφάσεις στην πατρίδα τους σε τέτοιο βαθμό που αναγκάστηκαν να τα βρουν οι κυβερνήσεις μπας και ανακόψουν τις κατασχέσεις. Εδώ τι γίνεται. Ναι, έχετε πολύ δίκιο. Είναι εύστοχο το ερώτημά σας και επιτρέψτε μου να προσθέσω και την εξής διάσταση. Είναι πολύ διαφορετική η ελληνική από την ιταλική περίπτωση. Γιατί η Ιταλία, για παράδειγμα, ήταν μέχρι το 8 Σεπτεμβρίου του 1943 στην ίδια πλευρά με τους Γερμανούς. Έχει κάνει και αυτή φοβερά εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας. Και στην Ελλάδα. Στην Ελλάδα. Ήμασταν στο συνέδριο της Ελασσόνας, το εξαιρετικό συνέδριο του Δήμου Ελασσόνας, και μιλήσαμε στο Δομένικο, ήταν και ο Δόκτωρ Ντε Πάολης, που τόσο καλά γνωρίζετε και έχετε συζητήσει στο παρελθόν, που είχε έρθει, τον είχαμε καλέσει στη Πιάνο και είχε έτσι εκπλήξει τους πάντες, ένας απεινής διώκτης των εγκληματιών πολέμου Ιταλών και Γερμανών. Πήγε εξαιρετικά το συνέδριο αυτό και τι προέκυψε, ότι η υποκρισία και η στεροβουλία της ιταλικής κυβέρνησης, η οποία για τα θύματα, ας πούμε, του Δομένικου επικαλείται την ετεροδικία στο πολυμελές πρωτοδικείο Λάρισας. Δηλαδή, ταυτίζεται με τη γερμανική στάση. Άρα, λοιπόν, αυτή είναι μια πρώτη διαφορά. Η δεύτερη διαφορά είναι ότι, για να είμαστε και κάπως επίοικοι, η ιταλική κυβέρνηση δεν είχε δώσει ποτέ δικαίωμα στους πολίτες της να ελπίζουν για δικαίωση, όπως έχουν δώσει οι ελληνικές κυβερνήσεις αλλεπάλληλα με μια σειρά αποφάσεων του Κοινοβουλίου, με κορυφαία, αν θέλετε, την πρόσφατη 17 Απριλίου του 2019, που ομονόησαν όλα τα κόμματα για την ανάγκη στεναρής και αποφασιστικής διεκδίκησης των γερμανικών οφειλών. Επομένως, η Ελλάδα δεν μπορεί να κρύβεται πλέον πίσω από την Ιταλία, πολύ περισσότερο και για τους λόγους που είπαμε, που είναι ηθικά απαράδεκτο να πληρώσουν οι Ιταλοί ή οι Ευρωπαίοι πολίτες τα γερμανικά εγκλήματα. Μια άλλη παράμετρος, ότι ποιοι δικαιούνται αποζημίωσης, μόνο όσοι έχουν στη διάθεσή τους αμετάκλητη δικαστική απόφαση του Ιταλικού, δηλαδή Αρίου Πάγου, ή αυτοί που θα προσφύγουν μέχρι τις 31 Μαΐου του 2022, αν είναι δυνατόν να δίνεις προθεσμία ενός μήνα μόνο για τόσο δύσκολη και σύνθετη προσφυγή. Και από εκεί και πέρα, βέβαια, υπάρχουν και άλλα ζητήματα. Αν, για παράδειγμα, ο γιος ή η κόρη ενός εκτελεσθέντος έχει αποβιώσει, μεταβιβάζεται το δικαίωμα όπως οφείλει να μεταβιβαστεί στην επόμενη γενιά, ή θα αρχίσουν εκεί τα κολπάκια. Και εξάλλου φαίνεται ότι προς τα εκεί κατευθύνεται η Ιταλία, γιατί το ποσό είναι πάρα πολύ μικρό. Τι πρέπει να κάνει η Ελλάδα? Να αναλάβει επιτέλους την ευθύνη της. Κάνει συγκεκριμένες κινήσεις, και νομίζω ότι πλέον τα περιθώρια για πολιτική διευθέτηση φαίνεται να έχουν κλείσει. Ας γίνει μια τελευταία προσπάθεια, σοβαρή. Μας ευνοεί η συγκυρία. Γιατί μας ευνοεί η συγκυρία? Γιατί είναι στο προσκήνιο τώρα τα εγκλήματα πολέμου και κατά της ανθρωπότητας. Η Δύση και η Γερμανία κάνει πολλή κουβέντα για τα εγκλήματα, ας πούμε, του Πούτιν. Επομένως,
τι θα απαιτήσει. Θα απαιτήσει αύριο, ας πούμε, να δικαστούν οι εγκληματίες, όσοι εγκληματούν στον πόλεμο οι Ρώσοι, από ρωσικά δικαστήρια, βάσει της αρχής ετεροδικίας. Αυτό δηλαδή θα γίνει. Ή θα θελήσουν να δικαστούν εκεί που εγκλημάτισαν, στην Ουκρανία ή αλλού, οι Ρώσοι, αλλά αυτό δεν θα ισχύει για τους Γερμανούς. Άρα η επικαιρότητα θεωρώ ότι μας βοηθάει. Μας βοηθάει το ζήτημα του μονομερούς επανεξοπλισμού της Γερμανίας, που αυτοδικαίως φέρνει στο προσκήνιο τις εκκρεμότητες του Δεύτερου Παγκοσμίου Πολέμου. Και επομένως η κυβέρνηση, χωρίς άλλη αναβολή, και τα κόμματα εξουσίας και συνολικά τα πολιτικά κόμματα να τη στηρίξουν, και αν δεν τα κάνει σωστά να τις κάνουν αυστηρή κριτική. Οφείλουν λοιπόν η κυβέρνηση να κάνει τα εξής. Πρώτον, να άρει τα νομοθετικά εμπόδια, το δικαστικό ένσημο, να αλλάξει το άρθρο 923 του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας, που εμποδίζουν τα θύματα να δικαιωθούν. Ξέρετε γιατί? Γιατί έτσι θα καταλάβει η Γερμανία ότι δεν αστειευόμαστε, και αν έχει μια μικρή ελπίδα η πολιτική λύση, μόνο τότε θα έρθει. Δεύτερον, να προχωρήσει σε εθνική στρατηγική στη βάση της απόφασης Ολομέλειας της Βουλής τον Απρίλιο του 19. Να θέσει το ζήτημα του επανεξοπλισμού της Γερμανίας και να το συνδέσει με τη σύναψη συνθήκης ειρήνης και την απόδοση γερμανικών οφειλών, και βέβαια να αναδείξει τη σημασία που έχουν, την προληπτική, αποτρεπτική σημασία για εγκλήματα στο μέλλον, στο παρόν και στο μέλλον, που έχει η καταβολή των αποζημιώσεων. Γιατί σε τελική υπόθεση δεν μπορεί να υπάρξει η ειρήνη που όλοι θέλουμε χωρίς δικαιοσύνη. Μάλιστα. Κύριε Σιγκελάκη, εγώ να υπενθυμίσω. Η είδηση που τρέχει από χθες είναι ότι η Γερμανία απέσυρε τα ασφαλιστικά μέτρα από το Διεθνές Δικαστήριο της Χάγης κατά Ιταλίας, όχι τη συνολική για την ώρα απέτηση, παρότι όπως λέτε έχετε πληροφορίες ότι μπορεί να απεσυρθεί συνολικά. Υπάρχουν πληροφορίες στην Ιταλία. Είναι προφανές όμως ότι έχουν τακιμιάσει οι δύο κυβερνήσεις στο θέμα. Είναι προφανές. Άλλωστε, καλά το θυμήσατε κι εσείς και ο πρέσβης, ότι στην αρχή μέχρι το 43 σύμμαχοι ήταν, άξονας ήταν, μην ξεχνιόμαστε. Ακριβώς. Μα όλοι έχουν παρελθόν. Εκείνο που θέλω να σας πω όμως, με αυτά που καταλαβαίνω, επειδή θα βάλουν τους Ιταλούς πολίτες να χρηματοδοτήσουν τις αποζημιώσεις των γερμανικών καταστροφών στην Ιταλία, έχετε το κατά νου και δέστε τι θα κάνετε με τις αγωγές και τις προσφυγές και στη Βιάνο, γιατί στο τέλος θα πληρώσετε και για τα θύματα και τον απαρφανισμό της Βιάνου εσείς. Ναι, και γι' αυτό σε κάθε, πολύ σωστά το λέτε, γι' αυτό σε κάθε περίπτωση αυτό το μοντέλο που προωθεί η Ιταλική κυβέρνηση δεν μπορεί να έχει εφαρμογή στην Ελλάδα. Από την άλλη όμως χρειαζόμαστε νέες προσφυγές, γι' αυτό να έρθουν τα εμπόδια, και χρειαζόμαστε έντιμους ανεξάρτητους δικαστές να ακολουθήσουν το νήμα του πολυμελούς πρωτοδικίου Λιβαδιάς, του Αρίου Πάγου, του Συνταγματικού Δικαστηρίου της Ιταλίας, του Ιταλικού Αρίου Πάγου, να πούν δηλαδή ότι η ετεροδικία αέρεται, κάμπτεται όταν πρόκειται για εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας, να δικαιώσουν τα θύματα, να στείλουν ένα μήνυμα εναντίον του ναζισμού, και σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να κλείνουμε τα μάτια, ίσα ίσα να αξιοποιήσουμε αυτά τα διδάγματα από την Ιταλία, όπου βλέπουμε εκεί ότι η Ιταλική κυβέρνηση προσπαθεί να ξεδοδιάσει την Ιταλική δικαιοσύνη, που έχει μια δημοκρατική παράδοση. Ας μην γίνουν και εδώ τα ίδια. Και ήθελα με την ευκαιρία, κύριε Σαχίνη, να σας πω ότι ήταν εξαιρετικό το συνέδριο στην Ελασσόνα. Φαίνεται ότι ο κόσμος κινητοποιείται. Να επαναλάβω και εγώ αυτό που είπε πριν ο κύριος Χρυσανθόπουλος. Υπάρχουν φορείς στην Ομογένεια, όπως το International Hellenic Association, το Ελληνοκαναδικό Κογκρέσο, το Ίδρυμα Δελιβάνη κτλ. Φορείς που αναλαμβάνουν πρωτοβουλίες, απευθύνουν επιστολή στους πολιτικούς αρχηγούς για το θέμα, εκδίδουν φυλάδια σε ελληνικά, αγγλικά, γερμανικά. Μόνο η κινητοποίηση του λαού και του απόδημου ελληνισμού μπορεί να εγγυηθεί μια δίκαιη, αξιοπρεπή επίλυση αυτού του μείζωνος εθνικού ζητήματος. Κρατάμε λοιπόν ότι η Γερμανία είναι ικανοποιημένη από τις ρυθμίσεις της Ιταλικής κυβέρνησης, προσπαθεί να παρέμβει στη δικαιοσύνη και τράβηξε τα ασφαλιστικά από το Δικαστήριο Διεθνές Χάγης, όχι τη συνολική απέτηση. Εμένα μου άρεσε και η ατάκα σας. Η Γερμανία κουνάει το δάκτυλο για όσα συμβαίνουν στην Ουκρανία και λέει να δικαστούν στο Διεθνές Δικαστήριο και στο ποινικό ως εγκληματίες πολέμου και για εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας οι Ρώσοι εισβολείς.
Και εσείς αναρωτηθήκατε, αν ισχύει αυτό, πώς θα δικαστούν? Με την αρχή της ετεροδικίας στα ρωσικά, γιατί αυτό επικαλείται η Γερμανία για τα δικά της εγκλήματα. Και πώς θα απαιτήσει αποζημιώσεις και επανορθώσεις από τη Ρωσία για την καταστροφή της Ουκρανίας? Με ποιο ηθικό, ιστορικό και νομικό δικαίωμα? Μες. Άρα αυτό ενδεχομένως να προϊονίζεται μια αλλαγή των διεθνών συσχετισμών που να μας ευνοήσει, εφόσον όμως υπάρχει κυβέρνηση στην Ελλάδα να αξιοποιήσει τη συγκυρία. Υπάρχει άραγε. Κύριε Σεγγελάκη, σας ευχαριστώ. Θα τα ξαναπούμε. Καλή σας ημέρα.